Δυστυχώς είχαμε ένα τροχαίο με θύμα μια 55χρονη γυναίκα. Η Έλενα Καραθάνου έχει το ρεπορτάζ. Έλενα. Καλησπέρα, Ζήνα. Μία 55χρονη γυναίκα έχασε τόσο ξαφνικά και τόσο άδικα τη ζωή της, όπως λένε και στην εκπομπή μας οι δύο αδελφές της και ο ξάδερφός της, στην περιοχή Μποτέικα Αχαΐας, όταν ένα αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν επί της εθνικής οδού Πατρών Πύργου έχασε τον έλεγχο και μπήκε κυριολεκτικά μέσα στην αυλή του σπιτιού που βρισκόταν εκείνη την ώρα η γυναίκα. Παρακαλώ. Πάμε να δούμε το βίντεο. Σοκαρισμένη είναι η οικογένεια της 55χρονης γυναίκας που βρήκε ακαριαίο θάνατο όταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έπεσε πάνω στην είσοδο της αυλής του σπιτιού όπου βρισκόταν η άτυχη γυναίκα στο χωριό Μποτέικα Αχαΐας. Η 55χρονη γυναίκα και μητέρα δύο παιδιών στις 8.30 το πρωί της περασμένης Τρίτης έφευγε από το σπίτι ενός ηλικιωμένου όπου φρόντιζε και την ώρα του δυστυχήματος βρισκόταν στην αυλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου αποκοιμήθηκε ενώ οδηγούσε, με αποτέλεσμα η 55χρονη γυναίκα να βρει τραγικό θάνατο, όπως αναφέρει στην εκπομπή μας ξάδερφος της άτυχης γυναίκας. Μόλις πήγε να βγει από το πρωτόκολλο, ήρθε ένα αυτοκίνητο με οδηγό είχε αποκοιμηθεί, ήταν η επισκευή του δρόμου αυτού. Τώρα εμποδίζεται όλους μας να έχουμε επιλογές, να αποφύγουμε κάτι. Έχει γίνει μια παράξενη κατασκευή. Εμποδίζεται, δεν έχουμε επιλογές ούτε οι πέζοι, ούτε οι οδηγοί να αποφύγουν κάτι. Έχει γίνει στον δρόμο σπλαστικές κορίνες. Ο οδηγός ήταν μόνος του στο αμάξι. Μόνος είχε αποκοιμηθεί ο άνθρωπος, είχε το παιδί του στο νοσοκομείο, σε κάτι νοσοκομείο της Αθήνας. Ήταν τρία μερόνυχτα άϊπνος και ήρθε Δευτέρα πρωί να ανοίξει το καταστημά του στη Μανολάδα Ηλίας. 6 χιλιόμετρα από το χωριό μας ήταν το χωριό του δράστη. Ο οποίος αποκοιμήθηκε ο άνθρωπος μέσα στο αυτοκίνητο του. Συντετριμένη είναι η οικογένειά της που δεν μπορεί να πιστέψει ότι την έχασε από τη μια στιγμή στην άλλη. Οι αδερφές της, Νίκη και Βασιλική, μιλώντας στην εκπομπή μας, λένε ότι ο οδηγός δεν ζήτησε ούτε μία συγγνώμη. Η Ελένη δεν ήταν στον δρόμο. Η Ελένη άνοιγε το πορτόνι στην αυλή εκείνη την ώρα. Ήταν μέσα στην αυλή του ανθρώπου που δούλευε και δεν κατάλαβε τίποτα. Ήταν αυτός και τη σκότωσε. Το αυτοκίνητο πέρασε, έσπασε κάτι κολονάκια, έσπασε μία μεγάλη τσιμεντένια κολόνα της ΔΕΗ. Δεν ξέρω τι είναι εκεί πέρα, έχει ρεύμα. Νομίζω αυτός ήρθε τούμπα, πετάχτηκε στον αέρα το τζιπ και πλάκωσε την Ελένη στο πορτόνι. Η Ελένη είχε πάει, ήταν πρωί, άνοιγε το πορτόνι να πάει να πάρει ψωμί. Γιατί η Ελένη ήταν πλακωμένη κάτω από το τζιπ και δεν την είχε πάρει είδηση ότι είχε σκοτώσει η γυναίκα αυτός ο άνθρωπος. Φανταστείτε με πόση ταχύτητα έτρεχε. Πώς το μάθατε, κυρία Νίκη? Εγώ, επειδή δούλευα σε σαγιά και εργάζομαι σε μια γιαγιά και είναι το σπίτι και φαίνεται η εθνική που περνάνε τα αυτοκίνητα. Και είδα που περνάγαν τα πυροσβεστικά. Και λέω κάτι έχει γίνει. Ή τροχαίο, λέω, η σπίτι έχει ανάψει φωτιά. Κάτσε, λέω να πάρω την Ελένη, την αδερφή μου, να μου πει γιατί αυτή εκεί που μένει, που φυλάει τον παππούνι, είναι το σπίτι στο δρόμο. Την έπαιρνα τηλέφωνο, δυστυχώς δεν το σήκωνε. Και γίνει το ατύχημα. Και πέρα το σύζυγό μου λέει, Νίκη, κάτσε να σου πω ένα δυσάρεστο. Το κατάλαβα. Την λέει, Ελένη, μου λέει, σκοτώσε αυτοκίνητο. Εκείνος επικοινώνησε μαζί σας με την οικογένεια? Όχι, τίποτα. Να πει μια συγγνώμη ή κάτι? Όχι, τίποτα. Ότι χάσαμε την αδερφή μας άδικα. Και να ψάξουν να τον ευρούν. Ένα συγγνώμη να ζητήσει. Δεν θέλουμε κάτι άλλο από αυτόν. Έπρεπε να ζητήσει ένα συγγνώμη απλά. Δεν σας πήρε τηλέφωνο? Όχι. Γιατί να μην ζητήσει ένα συγγνώμη που τη σκότωσε την αδερφή μας.